Μαζί μας σήμερα ο κύριος Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Και οι σταθερές μας αξίες. Ξέρετε, κύριοι βουλευτές, η σταθερή αξία εδώ στην εκπομπή είναι η Βούλα και η Χαλιά και ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Κύριε Παπαδημητρίου, επειδή γνωρίζετε και τα οικονομικά πάρα πολύ καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ακρίβεια που χτυπάει τα νοικοκυριά όλη τη Ελλάδα. Γιατί και το καύσιμο και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και το ρεύμα δεν γλιτώνει κανείς. Ανακοινώθηκαν κάποια επιδόματα από την κυβέρνηση. Που, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το 20% στο επίδομα θέρμανσης που μεταφράζεται σε 20 εκατομμύρια είναι στραγάλια. Δηλαδή, δεν μπορέσετε να καλύψετε αυτή την ακρίβεια. Έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός επιφυλάσσει κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις για όλους αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση σήμερα? Δυστυχώς η φωνή σας σφάει όταν έρχεται σε μένα, αλλά μην ανησυχείτε, κατάλαβα τι με ρωτάτε. Yeah. Φυσικά και υπάρχουν πολλά ακόμη και πολλά θα τα δούμε να προστίθενται. Μην ξεχνάτε ότι τις προάλλες μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλύτερα τα θέματα τα ενεργειακά από εμάς εδώ, υποθέτω, τον καθηγητή Κάπρο, ο οποίος δουλεύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου έλεγε ότι μία μέρα προτού δούμε το φυσικό αέριο να διπλασιάζει την τιμή του, γιατί αυτό το έκανα μέσα σε ένα μήνα, οι εκτιμήσεις που ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν για μια σχετική σταθερότητα. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο ξαφνικό και χωρίς προηγούμενο είναι το φαινόμενο που παρατηρούμε. Ως εκ τούτου, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης κτίζουν σταδιακά την άμυνά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση η οποία έρχεται. Νομίζω ότι θα δείτε πολλά ακόμη μέτρα. Έχετε δίκιο που το λέτε, κύριε Σιωμόπουλε, ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα έχουν ένα διπλό σκοπό. Ο ένας είναι να προστατευθούν αυτοί που πρέπει κατά προτεραιότητα να προστατεύονται. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πλέον. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εύκολο να πάμε κοντά τους. Αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο. Το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες, διότι χρειάστηκε λόγω κορονοϊού να το κάνουμε πολλές φορές. Mm-hmm. Θα πάμε κοντά τους και θα τους καλύψουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μάλιστα. Όταν λέω μέγιστο δυνατό βαθμό, δεν έχει να κάνει τόσο με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος λίγο πολύ τι θα έχει. Έχει να κάνει με έκτακτα μέτρα τα οποία η πολιτεία θα πάρει στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε ευτυχώς... Κύριε Παπαδημητρίου, θα μου επιτρέψετε για να μπορέσει σε αυτή την ενότητα να μιλήσει και ο κύριος Κουρλέτης. Κύριε Κουρλέτη, ακούσατε τώρα τον κύριο Παπαδημητρίου να λέει ότι θα κινηθούν σε μια κατεύθυνση με θετικά μέτρα για τον κόσμο για να αντιμετωπίσουν αυτή την άνοδο και στο φυσικό αέριο και στις ανατιμήσεις που βλέπουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν το κόμμα σας είναι διατεθειμένο να βάλει πλάτη, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν βλέπετε όλη αυτή η κατάσταση να πυροδοτεί πολιτικές εξελίξεις. Αν εννοείται να βάλει πλάτη στην αύξηση των τιμών, όχι, δεν θα βάλει. Όχι, πλάτη. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Εννοώ αν θα στηρίξετε κάποια μέτρα που θα φέρουν στη Βουλή που θα είναι θετικά. Αντίθετα, ο κ. Παπαδημητρίου έκανε μια εισαγωγή γύρω από το θέμα, αλλά προφανώς δεν είχε να πει κάτι ουσιαστικό το οποίο σε αυτή την φάση, σαν ένα πρώτο βήμα, θα ερχόταν να ανασχέσει την άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων ενέργειας, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι πυροδοτούν το γενικότερο κύμα ακρίβειας. Ήδη στα σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές, τα μεταφορικά έχουν ανέβει, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλά κρίση η οποία έχει επιφέρει αύξηση των τιμών διεθνώς, στο σιτάρι, στο ρύζι κτλ. Έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Όλες οι χώρες λοιπόν αυτή τη στιγμή απαιτούνται να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση για την ώρα τουλάχιστον στο πεδίο των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που τουλάχιστον από τώρα μέχρι το Μάρτιο, που αναμένεται να είναι αυξημένες οι τιμές λόγω ζήτησης που σχετίζεται με την χειμερινή περίοδο και τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Προσέξτε, και την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό,
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχουν έλεγχοι στην ίδια την χοντρική αγορά όπου διαμορφώνουν την τιμή του ρεύματος μαζί με την ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ούτε καν τα αγγίζουν. Θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν σε αυτή την χοντρική αγορά, έτσι ώστε να μην μετακυλίονται οι αυξήσεις σε τόσο μεγάλο βαθμό. Επειδή καταθέσατε τροπολογία. Θα σας αφήσω να τελειώσω. Θα σας βοηθήσω. Επειδή καταθέσατε και τροπολογία για τη μείωση της φορολογίας στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ναι. Είδαμε ότι τελικά η κυβέρνηση δεν ακολούθησε τη δική σας πρόταση. Ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Να κάνω μια παρατήρηση. Αν δεν το κάνεις τώρα, τελειώνω μισό λεπτό. Αν δεν το κάνεις τώρα, αυτές οι αυξήσεις πια στις τιμές, ξέρετε, θα κλειδώσουν. Ακόμη και όταν θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, που αναμένεται να μην φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα, δηλαδή θα παραμείνουν και μετά το Μάρτιο αρκετά ψηλές, τα προϊόντα θα ήδη έχουν πάρει την ανηφόρα. Κάτι θέλει και να πει ο κ. Παπαδημητρίου όμως. Ναι, τελειώνω λέγοντας. Για να βάλουμε και τους δημοσιογράφους στην κουβέντα. Το μεγαλύτερο, ένα από τα πιο μεγαλύτερα στρατηγικά εγκλήματα είναι ότι ιδιωτικοποιούν τη ΔΕΗ, που αποτελεί ένα βραχίωνα παρέμβασης της πολιτείας στην ενεργειακή αγορά. Και έτσι πλέον το πράγμα. Σύντομη απάντηση, Παπαδημητρίου, για να μιλήσει και η Βούλα και ο Σταμάτης. Ο κύριος Σκουλέτης προφανώς θυμάται πολύ καλά ότι μας έχει δώσει, λέω στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει δώσει μια δυνατότητα, την ανάφερε τώρα, αυξάνοντας κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα εξωφρενικά τις επιβαρύνσεις με τους ειδικούς φόρους, με όλα αυτά τα οποία ανάφερε ο κ. Σκουρλέτης. Λάθος κάνετε. Μας δίνει πράγματι τη δυνατότητα. Λάθος κάνετε, κύριε Παπαδημητρίου, κάνετε λάθος. Σας προλαβαίνω να μην πατήσετε. Okay. Στο φυσικό αέριο, ίσα-ίσα, είχαμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Είχε γίνει το 16 όταν ήμουν υπουργός, ένα μεταβατικό καύσιμο. Το 16, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη διείσδυσή του. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις που είχα ακόμη τότε. Μιλάω για τα πετρέλαια και το ξέρετε αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο θα το δούμε και θα το χρησιμοποιήσουμε. Προσέξτε, δεν υπάρχει κανένας δογματισμός, κανένας περιορισμός. Γι' αυτό είπα, θα γίνει ό,τι χρειαστεί να γίνει. Αλλά είναι σωστό, είδατε ότι η Ελλάδα φαίνεται, εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει. Είχαμε χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι περίμενα, φαντάζομαι από ό,τι περίμενε και ο κ. Σκουρλέτης αυτό το μήνα. Θα το πάμε καθώς έρχονται τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Όσο για τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ παραμένει ένας βραχίωνας του ελληνικού δημοσίου. Το δημόσιο διοικεί. Ώσπου να γίνει και η άξιση του ιδιωτικού κεφαλαίου, θα καταλάβετε κι εσείς ότι παραμένει το δημόσιο στη διοίκηση. Δεν αλλάζει αυτό. Γι' αυτό και έχει και την κρίσιμη δυνατότητα με το 34% να διοικεί. Μάλιστα. Και η ΔΕΗ θα συμμετάσχει πολύ αποφασιστικά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, ώστε να κρατηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλά. Για να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στους συναδέλφους μας, θέλω να πάμε στο θέμα της Σταυρούπολης και τα όσα είδαμε στον Εύωσμο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, Βούλα και Σταμάτη. Με τη Βούλα θα ξεκινήσουμε. Είπε από εδώ, από αυτό το βήμα ο Υπουργός, ότι φαίνεται δυστυχώς ότι ανεβαίνουν κάποια, έτσι, από κάποιες μετρήσεις που έχουμε. Αυτές οι ομάδες. Κάποια ακροδεξιά στοιχεία. Κάποια ακροδεξιά στοιχεία. Κάποιες φασιστικές ομάδες. Ότι έχουμε οργανωμένη δράση από αυτή την πλευρά και ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης της γενικότερης παρουσίας του φασισμού, Βούλα. Ναι, δεν άκουσα προηγουμένως τη συζήτησή σας με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτό όμως είναι απλώς κάτι διαπιστωτικό που είπε. Δηλαδή ότι έχουμε αύξηση της δράσης των ακραίων στοιχείων και δεν ξέρω αν αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Είναι απολύτως ανησυχητικό. Η κυβέρνηση τι κάνει, απλώς το παρακολουθεί ή χαϊδεύει τα αυτιά του ακροδεξιού ακροατηρίου γιατί αυτό την ευνοεί δημοσκοπικά και σε ποσοστά, διότι τις τελευταίες μέρες περίπου σχεδόν αυτό είδαμε, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, όπου δεν καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή και τα ακραία στοιχεία, αλλά υπήρξε μία τακτική των ίσων αποστάσεων, ναι μεν, αλλά και η βία από όπου και αν προέρχεται. Και μάλιστα ο υφυπουργός άφησε και υπονοούμενα ότι η βία δεν ξεκίνησε από μέσα, αλλά ήρθε απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ ενισχυτικά και νομίζω ότι και η πολιτεία πρέπει να δει γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση του χρυσαυγητισμού, θα έλεγα, του φανατισμού, του εθνικισμού, των ακραίων στοιχείων. Δεν ξέρω τι μέτρα μπορούν να ληφθούν. Τα μέτρα αυτά δεν είναι ποσοτικά,
όπως είπε προηγουμένως ο κ. Παπαδημητρίου, ότι θα ληφθούν έκτακτα μέτρα για την οικονομία, πρέπει να ληφθούν ποιοτικά μέτρα για τη δημοκρατία μας και για την αντιμετώπιση του φασισμού. Μάλιστα. Αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται, ναι, δεν τα ευνοεί να αναπτυχθούν. Να ακούσουμε και τον Σταμάτο. Για να πάμε και σε... Έχουμε χρόνο και για άλλο γύρο κουβέντας. Για να μην υπάρχουν περίεργες αντιδράσεις, είναι απαράδεκτο το γεγονός να υπάρχουν χρυσαυγίτες, όπως και οποιοδήποτε άλλοι, μέσα στη σχολεία οργανωμένοι και να πετάνε μολότοβ. Οι χρυσαυγίτες, δε, για ένα λόγο παραπάνω, διότι μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι στη φυλακή, και το ανησυχητικό είναι ότι πώς μέσα από τη φυλακή ένας άνθρωπος, μάλλον ο Κασιδιάρης, καταφέρνει ακόμα και τώρα να εμπνέει μικρά παιδιά και να κάνει αυτή τη δουλειά. Κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο, δεν μπορώ να φανταστώ τι μέτρα προτείνει η Βούλα. Δεν ξέρω, γιατί μιλάμε και για μαθητές, δηλαδή είναι τα πράγματα πολύ ευαίσθητα. Την ίδια στιγμή θέλω να πω το εξής. Τα επόμενα δύο πρωινά, και οι απ' έξω, γιατί πάντα υπάρχουν οι μέσα και οι απ' έξω, επιχείρησαν με καδρόνια και κράνη, όπως και ένα βράδυ, να κάνουν μια διαδήλωση, να ξαναπάνε εκεί. Προφανώς δεν θέλανε να πάνε απλώς και μόνο για να δουν τι γίνεται, γιατί δεν θα παίρνουν καδρόνια και κράνη. Πηγαίνανε εκεί για να παίξουν ξύλο και ευτυχώς η αστυνομία τους σταμάτησε. Όντως είναι τεράστιο πρόβλημα το ότι η Χρυσή Αυγή, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκαν, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τελείωσε τη δίκη, για να αποδίδουμε και αυτό που πρέπει σε αυτούς που πρέπει, συνεχίζει να έχει μια αποδοχή στην κοινωνία. Όλο αυτό, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνει για να τελειώσει? Ας αφήσουμε, κύριοι, όλοι τα παιδιά στα σχολεία ήσυχα, χωρίς κόμματα, χωρίς προπαγάνδα, χωρίς κανένα πρόβλημα το οποίο τους το δημιουργούμε εξωγενώς. Πρέπει τα παιδιά να κοιτάζουν το μάθημά τους και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Να κάνουμε ένα σχόλιο από τους πολιτικούς μας, στον χρόνο που έχουμε. Κύριε Παπαδημητρίου, έχετε κατηγορηθεί στη Νέα Δημοκρατία για μια τήρηση πολιτικής ίσων αποστάσεων και θέλω να μας απαντήσετε γι' αυτό. Όχι, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Υπάρχει μία απόσταση απέναντι στη βία, στον ολοκληρωτισμό και στην προπαγάνδηση απάνθρωπων ιδεών και απόψεων. Είναι μία η άποψη. Όποιος κι αν είναι ο φορέας που το κάνει αυτό, η άποψη παραμένει ίδια. Η λύση στο θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι σεβασμός στη λειτουργία των σχολείων, περισσότερη προσοχή στην παιδεία και στο περιεχόμενό της. Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη είναι και λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα που εμείς εδώ στην Αθήνα δεν τα αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικό. Είναι απολύτως σαφές ότι παραμένει ο κίνδυνος των ακροδεξιών και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας, είναι δουλειά όλων των πολιτικών. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι αν οι καθηγητές είναι στα σχολεία τους, αν κοιτάξουν τους μαθητές και κάνουν και μία συζήτηση, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα παιδιά αυτά έχουν καταλάβει τι συμβολίζουν με τις χειρονομίες τους, με τις κινήσεις τους, με τις βρισιές τους. Δεν το έχω καταλάβει ότι... Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει. Θέλει πολύ περισσότερη δουλειά. Θέλει δε πολύ περισσότερη δουλειά από την πλευρά της αριστεράς, η οποία δυστυχώς βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να κλείνει το μάτι στην άλλη βία, με την έννοια ότι υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν υπάρχει. Για να ακούσουμε τον κύριο Σκουρλέτη. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σκουρλέτης. Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Κύριε Σκουρλέτη. Ναι. Προσέξτε, άκουσα λίγο τον κύριο Γιαναπετρίτη και τον κύριο Παπαδημητρίου τώρα. Δεν είχαν την άνεση του κυρίου Ζαχαρού, ο οποίος ονομάτισε την Χρυσή Αυγή με το όνομά τη. Όλες τις προηγούμενες μέρες, ενώ βλέπουμε στις οθόνες μας πράγματι παιδιά τα οποία χαιρετούν ναζιστικά, μιλάνε στο όνομα και συμπεριφέρονται ως εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, μιας καταδικασμένης και στη συνείδηση του ελληνικού λαού αλλά και από την ελληνική δικαιοσύνη οργάνωση, να μην το ονοματίζουν. Εκεί ακριβώς βασίζεται η λογική του μίσου. Εκεί λοιπόν ονοματίζεται η πολιτική, η στάση των ίσων αποστάσεων. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Δεν αρκεί να καταγγέλουμε γενικά και αόριστα την βία. Γιατί υπάρχει η καταδικαστέα βία των μπαχαλάκιδων στα γήπεδα, των χούλιγκαν, αλλά υπάρχει και η βία του φασισμού, η οποία έχει ιδεολογικό υπόβαθρο, η οποία ευθύνεται για τεράστια εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν, όταν καταδικάζουμε αυτή την βία και την ονοματίζουμε, διαπαιδαγωγούμε τη νέα γενιά.
Εκεί λοιπόν πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία και να μιλήσουμε για το ρατσιστικό μίσος. Να μιλήσουμε για την ναζιστική ιδεολογία. Η αριστερά κλείνει το μάτι στην άλλη πλευρά, κύριε Σκουλέτη. Η μοναδική ιδεολογία η οποία λέει ότι σε εξοντώνω λόγω της καταγωγής σου, του χρώματός σου, της ιδεολογίας σου. Δεν υπάρχει καμία άλλη ιδεολογία. Άρα συμφωνείτε, κύριε Σκουλέτη. Συμφωνείτε ότι οι καθηγητές πρέπει να είναι στα σχολεία. Όταν μάλιστα εξισώνεις με βάση τη θεωρία των δύο άκρων και κάνεις αριστόρητες συγκρίσεις. Κύριε Σκουλέτη, κάνεις ένα έγκλημα και όλα αυτά γίνονται, ιστορικό έγκλημα, και όλα αυτά γίνονται γιατί, για να αλλιεύει η Νέα Δημοκρατία ψήφους από την ακραδεξιά δεξαμενή. Κάποιος από αυτούς τους έχει βάλει και εντός του οικείματος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι κάτι θέλει να πει και η Βούλα και Χαγιά, γιατί μας ακούει υπομονετικά. Κάποιοι είναι και βουλευτές, όπως ο κύριος Μπογδάνος, τον οποίο τον χαϊδέψανε. Ο κύριος Μπογδάνος, αλλά, ο οποίος έκλαινε τα ονόματα του το Μεταναστόπουλου. Μην το ξεχνούμε. Ποτέ δεν... Όχι, αφήστε αυτό το παραμυθάκι. Αφήστε αυτό το παραμυθάκι. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι δώσαμε στον Αντετοκούνο και αυτά τα παιδιά το δικαίωμα να παίρνουν ελληνική ηθαγένεια. Ναι, Βούλα, κάτι θέλει να πει κυρία και Χαγιά, κύριε Σκουρλέτη. Σταμάτη μισό λεπτό να ακούσουμε τη Βούλα. Αυτή η ρητορική από την κυρία Σαμαρά. Τώρα ο κύριος Καμένος είναι ένα γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας. Με άριστες σχέσεις με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πολύ καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρωθυπουργό. Πάντως με τον ΣΥΡΙΖΑ Βούλα συνεργάστηκε. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Θεωρούταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Έχει σχέση η συμπεριφορά, η πολιτεία του κυρίου Καμένου όσο καιρό ήταν στη διακυβέρνηση και στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ με ακροδεξιά πολιτική? Ναι. Εξαιρώ πάντα την συμφωνία των Πρεσπών, έτσι. Απάντησα. Ήταν μια ειδική παράμετρος. Ήταν μια ειδική παράμετρος. Δεν θα συμφωνήσετε και για το Βούλα. Είχε ακροδεξιά χαρακτηριστικά η πολιτική του κυρίου Καμένου όσο καιρό ήταν στην κυβέρνηση? Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι, γιατί το έχουμε καλύψει δημοσιογραφικά, ότι το κόμμα του κυρίου Καμένου προς έκπληξη όλων έχει ψηφίσει και νομοθετήματα τα οποία είναι στον χώρο των δικαιωμάτων και τα οποία πάντως, είναι αρκετά προοδευτικά. Των δικαιωμάτων. Έλεγε έχουμε... για καμήλες, έλεγε για Ευρωπαίους. Εντάξει, εδώ είπε, είπε ότι εξαγοράστηκαν οι βουλευτές του τώρα, κυρία Κεχαγιά. Τώρα, Βούλα... Ας τα αφήσουμε όλα αυτά, γιατί δεν αφαίρεσε και τίποτα και αυτό είναι λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι λέει ότι εξαγοράστηκαν οι βουλευτές του δεν έχει καμία σχέση με ακροδεξιά πολιτική. Μπορεί να τον κατατάσσουν κάποιοι στη χωρία των ακροδεξιών. Αυτό είναι δικαιωμάτων. Θα φουντώνει η κουβέντα στο τέλος όμως. Πώς θα καταφέρετε? Πώς θα καταφέρατε και φουντώνει η κουβέντα στο τέλος? Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι τελευταίο. Κύριε Παπαδημητρίου, αν θέλετε να πείτε κάτι, γιατί θα κλείσουμε. Σας παρακαλώ, στους βουλευτές μιλάω. Αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν έχω δεύτερα. Εγώ θέλω να πω. Σύντομα όμως, κύριε Παπαδημητρίου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπερασπίζομαι τον κύριο Καμένο σε καμία περίπτωση. Ελάτε, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να κρατήσω από την πρωινή μας σήμερα κουβέντα ένα πράγμα που είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι πρέπει να γυρίσουν στα σχολεία. Δεν πρέπει να κλείνετε το μάτι σε πράξεις οι οποίες τελικά ρίχνουν λάδι σε μια φωτιά η οποία υπάρχει. Κύριε Σκουρλέτη, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι αυτοί που πρέπει να πάνε να μιλήσουν με τα παιδιά, να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά και λειτουργούντα για να χτυπήσουμε το φασισμό, για να χτυπήσουμε τους χρυσαγίτες. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να το πούμε. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη, συμφωνήστε σε αυτό. Μην παίρνετε τη θέση. Χθες οι καθηγητές χτυπιόντουσαν με την αστυνομία μπροστά στη Βουλή με τον ίδιο τρόπο που συνέβησαν τα πράγματα. Όχι οι καθηγητές, κύριε Παπαδημητρίου. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη, σταμάτε. Επιτρέψτε μου. Είναι δύσκολος ο ρόλος μας να βάλουμε στις πράξεις. Πράγματι, χθες οι καθηγητές βρεθήκαν στο στόχαστρο μιας αυταρχικής επίθεσης εκ μέρους της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, να μιλήσουν στα παιδιά ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, στοχοποιούνται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με την πολιτική της στον χώρο της παιδείας συνιστά μια πηγή εντάσσεων. Μάλιστα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Πολλά έκανε και με αυτή η κυβέρνηση την παιδεία, άφησε 17.000 επιπλέον. Κρίμα, κύριε Σκουλέτη, κρίμα. Εγώ πίστευα ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στα ουσιώδη. Δεν έχετε συμφωνήσει τόσα χρόνια τώρα, θα συμφωνούσατε σε αυτή την εκπομπή, δεν θα ήταν δύσκολο. Το βλέπαμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τέσσερις. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, να είστε καλά.